Εντάξει. Χάσαμε, αλλά ευχαριστήκαμε το παιχνίδι. Νομίζω ήταν το σημαντικότερο αυτό. Είχαμε μια απώλεια ενός βασικού παίχτη τη Δευτέρα και σήμερα Σάββατο είχαμε μια δεύτερη απώλεια ενός βασικού παίχτη που και οι δύο ήταν οι ακραίοι της ομάδας, οι δύο βασικοί μας ακραίοι. Από εκεί πέρα μπήκε ο Νίκος μέσα, έπαιξε πολύ καλά το παιδί, είχε πολύ ενθουσιασμό και όλοι χαρήκαμε που κοντράραμε τον Ολυμπιακό ενώ ήταν πλήρες η ομάδα τους. Από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ηλία και να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Πώς τη βλέπεις στη συνέχεια, έχετε πιο εύκολο πρόγραμμα από το Νοέμβριο που είχατε πολλά ταξίδια και μάλιστα κουραστικά. Ναι, σίγουρα έχει φύγει η Ευρώπη πλέον από το μυαλό. Μπορούμε να βάλουμε ένα στόχο της ομάδας όπως την έχεις δει την ομάδα και όπως έχεις δει τους αντιπάλους ως τώρα. Στόχο δεν μπορώ να πω. Ξεκινάμε να μπούμε στα play-off. Από εκεί πέρα να παίξουμε, να πάμε σε ένα τελικό και εκεί στο τελικό όλα είναι πιθανά. Νομίζω ότι έχουμε δείξει πολύ καλά στοιχεία της ομάδας. Είναι και αγώνες αλλά και μερικά σημεία αγώνων που παίζουν πολύ καλό βόλεϊ. Από εκεί πέρα πρέπει να σταθεροποιήσουμε εντελώς την πορεία μας και να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.